Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πρώην Ομαρχιακό Μέγαρο, πραγματοποίησαν τα μέλη της Λαϊκής Επιτροπής, διαμαρτυρόμενοι για τις νέες αυξήσεις στα εισιτήρια της αστικής συγκοινωνίας, ενώ από το πρωί ενημέρωναν και τους πολίτες στους σταθμούς των λεωφορείων. Τα μέλη της Λαϊκής Επιτροπής του Νομού Λάρισας υποστήριξαν πως δεν μπορεί μέσα στο γενικότερο κλίμα της οικονομικής κρίσης, όπου το εισόδημα των πολιτών πλήττεται, να τους επιβάλλεται και νέο χαράτσι, είτε πρόκειται για τα αστικά λεωφορεία, είτε για τα διόδια, είτε για τα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων. Ζητάμε όλες οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού να έχουν ελευθέρας σε όλες τις μετακινήσεις τους. Επίσης, κατά τη διάρκεια το πρωί που εργαζόμενοι πάνε στην εργασία, να πηγαίνουν ελεύθερα. Ζητούμε από την κυβέρνηση και βέβαια με τη σημερινή μας παρουσία από την περιφέρεια την παρέμβασή τους στην κατεύθυνση μείωσης της τιμής των εισιτηρίων. Και βεβαίως εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση συνεννούμε σε όλο το πλαίσιο που καταθέτει η Επιτροπή Φορέων του ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΗ. Μιλάμε για δωρεάν συγκοινωνίες, ζητούμε δωρεάν συγκοινωνίες, δωρεάν να είναι η μετακίνηση των ανέργων, των παιδιών, των φοιτητών, των ατόμων με αναπηρίες. Και όχι μόνο κατά τις πρωινές ώρες, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο τα μέλη της Επιτροπής προγραμματίζουν κινητοποίηση στους σταθμούς διοδίων με έτοιμα την κατάργηση του τιμήματος διέλευσης όλων των πολιτών.